Να χαιρετήσω και εγώ από την πλευρά μου την ημερίδα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κατάθλιψη επηρεάζει περίπου 280 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ 300 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από αγχώδεις διαταραχές. Σε έρευνα του 2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε ότι το 27% του ενήλικου πληθυσμού ηλικίας 18-65 ετών είχαν βιώσει μέσα στην τελευταία χρονιά τουλάχιστον μια ψυχική διαταραχή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένας στους 4 άνθρωπους αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας σε αιτήσια βάση. Και μόνο ο βαθμός της ψυχικής οδύνης που υπάρχει σήμερα στις ισχυρότερες καπιταλιστικές χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα αρκεί για να καταδείξει ότι η αστική κοινωνία του 21ου αιώνα όχι μόνο δεν είναι μια κοινωνία ευζωίας και ψυχικής ευημερίας, όχι μόνο δεν αποτελεί το τέλος της ιστορίας όπως υποστηρίζουν οι απολογητές της, αλλά ότι αποτελεί μια κοινωνία εκμετάλλευσης και αλωτρίωσης για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας που βλάπτει σοβαρά την ψυχική της υγεία. Γι' αυτό δεν αρκεί απλώς να εμφυσίσουμε τις κοινωνίες μας με παραπάνω ανθρωπιά ως αντίδοτο της μοναξιάς και της αποξένωσης που είναι διάχυτες στις σύγχρονες μεγαλοπόλεις, όπως λένε οι εκπρόσωποι του ρεύματος της ανθρωπιστικής ψυχολογίας. Γιατί για να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα πρέπει να στοχεύεις την αιτία του, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός. Άλλωστε, όπως έχει δείξει ο Μάρξ, η αλωτρίωση έχει τη βάση της στην καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Στο γεγονός ότι ο μισθωτός εργάτης αποξενώνεται από το προϊόν, από την εργασία του και από τους άλλους ανθρώπους, εν τέλει από τον ίδιο τον εαυτό. Ο μισθωτός εργάτης παράγει τον πλούτο σαν κεφάλαιο, δηλαδή σαν μια ξένη δύναμη που τον καταπιέζει και τον εκμεταλλεύεται. Η αλωτρίωση εκφράζεται στο γεγονός ότι ο καπιταλισμός συνθλίβει τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης και οδηγεί σε σύγχρονες μορφές αθλειότητας, οι οποίες είναι αδύνατο να μην έχουν επίδραση στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. Η ψυχική ευημερία συνδέεται άλλωστε αδιάρρηκτα με την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι που σωρία μεγάλων επιστημόνων, ανεξαρτήτου ιδεολογικής καταβολής, έχει υποστηρίξει, όπως ο Μάσλοου, ο Γκόλτστεϊν, ο Ιούγκ, ο Φρόιντ, η Χόρνεϊ, ο Μέι, ο Ρολομέι, ο Ρότζερς. Γι' αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο που στον καπιταλισμό η εργατική τάξη είναι αυτή που πάνω από όλους υποφέρει από τα περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η εργατική τάξη είναι αυτή που η ζωή της από τη γέννηση ως το θάνατο είναι γεμάτη από στέρηση, διακρίσεις, φτώχεια, βάσανα, καταπίεση, εκμετάλλευση, μόχθο, άρα και ψυχική οδύνη. Οι έρευνες αποδεικνύουν τα παραπάνω με πολύ σαφή τρόπο. Έτσι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι κακές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες σχετίζονται με την ανάπτυξη πολλών προβλημάτων ψυχικής υγείας. Και μάλιστα, αυτές οι συνθήκες ασκούν την αρνητική τους επίδραση σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Πρώτη παιδική ηλικία, εφηβεία, παραγωγική ενήλικη ζωή και γυρατιά. Συνεπώς, οι στερητικές, τραυματικές συνθήκες κοινωνικής ζωής που οδηγούν σε προβλήματα στην ψυχική υγεία ενός εργάτη συσσωρεύονται στη διάρκεια όλης του της ζωής. Ο Λούντ και οι συνεργάτες του, σε συστηματική ανασκόπηση που κάναν 115 εμπειρικών ερευνών, αναδεικνύουν ότι η φτώχεια και το χαμηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο σχετίζεται σαφώς με την ανάπτυξη προβλημάτων ψυχικής υγείας. Οι έρευνες αυτές αναδεικνύουν ως επιβαρυντικούς και μια σειρά επιμέρους παράγοντες που καθορίζονται και αυτοί από τη φτώχεια, όπως η κακή στέγαση, το χαμηλό εισόδημα, τα πιθανά οικονομικά χρέη, η φτωχή υγειονομική περίθαλψη, η κακής ποιότητας εκπαίδευση, η κακή διατροφή, η ανεργία, οι τοξικές γονεϊκές πρακτικές. Η φτώχεια της εργατικής τάξης καθορίζει συνεπώς μια σειρά από πτυχές της ζωής της, υποβαθμίζοντας την ποιότητά της με συνέπειες για την ψυχική της υγεία. Η εργασία θα μπορούσε να αποτελεί για τον άνθρωπο ουσιαστική πηγή δημιουργικότητας και υγείας. Όμως τον καπιταλισμό δεν αποτελεί για την εργατική τάξη μια δημιουργική δραστηριότητα.
Αντίθετα, είναι μια δραστηριότητα καταναγκαστική και χωρίς νόημα που φθείρει τελικά τη σωματική και ψυχική της υγεία. Γι' αυτό ο Μάρξ την παρομοιάζει με το μαρτύριο του Σισύφου. Ένα μαρτύριο καταναγκαστικό και μονότονο, στο οποίο ο μισθωτός εργάτης είναι καταδικασμένος για όλη τη ζωή, αν θέλει να μην πεθάνει από την πείνα. Αυτός ο οικονομικός καταναγκασμός για εργασία αποτελεί καθημερινή πηγή αθέατης ομής βίας του κεφαλαίου απέναντι στην εργατική τάξη και δεν μπορεί παρά να δημιουργεί χρόνιο άγχος και κατάθλιψη να συνιστά πηγή τεράστιας ψυχικής φθοράς. Δεν είναι τυχαίο που σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία, σχεδόν το ίμιση των εργαζομένων θεωρούν το εργασιακό άγχος την κανονική κατάσταση της εργασίας τους. Έρευνες δείχνουν ότι ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, η εντατικοποίηση, τα ακανόνιστα ωράρια, οι πολλές ώρες εργασίας, η ανασφάλεια που μπορεί να βιώνει κάποιος ότι θα χάσει την εργασία του, καθώς και το κλίμα που μπορεί να διαμορφώνει η εργοδοσία μέσα στους χώρους δουλειάς, η πίεση για πιο πολλή δουλειά και άλλα, αποτελούν βασικούς παράγοντες που παίζουν ρόλο στο μεγαλύτερο εργασιακό άγχος. Στις μέρες μας, η τρομοκρατία στους τόπους δουλειάς οργιάζει. Η επίθεση από το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις του, χειροτερεύουν σήμερα ακόμα περισσότερο τις εργασιακές συνθήκες, οδηγούν σε παρατεταμένο εργασιακό άγχος, κατάθλιψη ή εργασιακή εξουθένωση πολλούς εργαζομένους. Μια άλλη μεγάλη μάστιγα για την εργατική τάξη αποτελεί η ανεργία, η οποία συνοδεύει πάντοτε τον καπιταλισμό ανεξάρτητα από τις αυξομοιώσεις της. Η ανεργία έχει πολύ σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Ψυχικής Υγείας στη Βρετανία, οι άνθρωποι που είναι άνεργοι αντιμετωπίζουν σε ποσοστό 86% προβλήματα ψυχικής υγείας και γενικά θεωρούνται ως μια από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να υποφέρουν από σχετικά προβλήματα. Σύμφωνα με τους Καρίδη, Μαντονανάκη, Κονταξάκη, η ανεργία συνδέεται με την απώλεια μιας σειράς πλεονεκτημάτων που ιδανικά προσφέρει η εργασία, όπως ότι κάνει τον άνθρωπο να νιώθει υπεύθυνος και χρήσιμος, όπως ότι παρέχει κοινωνική αποδοχή και αναγνώριση, δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί κάποιος στις οικογενειακές του υποχρεώσεις, δίνει σε κάποιους κοινωνική ταυτότητα, αυτονομία, ακόμα και νόημα στην καθημερινή ζωή. Η απώλεια της εργασίας, λοιπόν, οδηγεί και στην απώλεια όλων των παραπάνω. Θα λέγαμε ότι σε πολλές περιπτώσεις η ανεργία βιώνεται ως μια μορφή κοινωνικής ταπείνωσης του ατόμου. Μάλιστα, η χρόνια ανεργία δημιουργεί απάθεια και νοχελικότητα. Ο μακροχρόνια άνεργος χάνει την ελπίδα του, παρετείται από την προσπάθεια για μια καλύτερη ζωή. Αυτή η φάση θεωρείται ως η πιο καταστροφική φάση της ανεργίας, σύμφωνα με τους Χέινς και Νάτμαν, οι οποίοι διακρίνουν μια κατάσταση κατά την οποία, όπως λένε, ο άνθρωπος προσαρμόζεται στην ανεργία με τον ίδιο τρόπο όπως η έγκλειστη φυλακών ή νοσοκομείων και συνεχίζουν ότι συνειδητά προσπαθεί να βγει από αυτή την κατάσταση, όμως σε ένα βαθύτερο επίπεδο τελικά δεν το επιδιώκει. Πρόκειται για το στάδιο της ολοσχερούς ήττας, πρόκειται για το θάνατο του ανθρώπου, όπως αναφέρουν. Δεν είναι τυχαίο ότι άλλες έρευνες συνδέουν την ανεργία με τον πιο αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονίας. Ο καπιταλισμός είναι μια κοινωνία εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Μια κοινωνία που στα πλαίσια της καπιταλιστικής αγοράς επικρατεί ο σκληρός ανταγωνισμός και ο πόλεμος όλων εναντίον όλων. Η αποξένωση έτσι περνάει σε όλες τις σχέσεις των ανθρώπων, καθώς όλες καθορίζονται από τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Η βία εξαπλώνεται σαν πανδημία στο σχολείο, στη γειτονιά, στην οικογένεια, στις σχέσεις των δύο φύλων, ακόμα και στις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους. Η εμπορευματοποίηση διεισδύει σε όλες τις πτυχές της ζωής, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και τις διαβρώνει με το δηλητήριό της. Έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η εργατική τάξη συνθλίβεται από ένα φάσμα κοινωνικών προβλημάτων που μεγαλώνουν στο έπακρο τα βάσανά της. Οι σάπιες αξίες της αστικής κοινωνίας δεν μπορούν να προσφέρουν κανένα ουσιαστικό νόημα στη ζωή για την εργατική τάξη. Ο ακραίος ατομικισμός
Οι λογικές του τύπου «ο θάνατός σου η ζωή μου» αφήνουν μετέωρους τελικά τους ανθρώπους να βυθίζονται στην κοινωνική απομόνωση και στη μοναξιά. Τους αφήνει ψυχικά άδειους και κενούς να ζουν το μαρτύριο μιας ζωής χωρίς νόημα. Γιατί όπως λένε πολλοί φιλόσοφοι και ψυχολόγοι, ουσιαστικό νόημα στη ζωή είναι πάντοτε κάποιος σκοπός που υπερβαίνει το άτομο. Η έλλειψη νοήματος στη ζωή έχει τόσο μεγάλη επίδραση στην ψυχική οδύνη που έκανε κάποιους θεωρητικούς να μιλάνε για νοογενείς νευρώσεις, δηλαδή για ψυχικά προβλήματα που προέρχονται από την απουσία νοήματος στη ζωή. Γι' αυτό η ανάπτυξη ενός μεγάλου κινήματος διεκδίκησης και αλληλεγγύης, οι αξίες, τα ιδανικά, οι σκοποί που φέρει μαζί του αυτό το κίνημα μπορούν να δώσουν νόημα και ελπίδα στην εργατική τάξη, μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο στο να σώσουν ανθρώπους από την ψυχική οδύνη. Η ανάπτυξη των αγώνων για σύγχρονες δημόσιες δωρεάν δομές ψυχικής υγείας, για σύγχρονα δικαιώματα σε όλους τους τομείς της ζωής, ή πάλι για μια άλλη κοινωνία, είναι λοιπόν όσο ποτέ απαραίτητη και αναγκαία.